Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω έχει μεγάλη χρησιμότητα η συνάντηση αυτή. Καταρχήν θέλω να πω στην Άννα ότι θα στείλω ηλεκτρονικά την εισήγησή μου, η οποία είναι έτοιμη, που είναι αναλυτική. Θα μιλήσω εκτός κειμένου, προκειμένου να επικεντρωθώ σε πράγματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στο τι είναι το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Καταρχήν, ξέρετε οι περισσότεροι ότι φέτος έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και μπαίνουμε ελπιδοφόρα, θα έλεγα, στην τρίτη δεκαετία της ζωής του, ειδικά μετά από την προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πρώτη φορά. Μέχρι τώρα περιμέναμε ότι δεν θα έχει κακοκαιρία και ότι θα βγάλουμε τη χρονιά. Αυτή τη στιγμή σίγουρα αυτό είναι μια ασφάλεια. Και επίσης, βέβαια, το πιο σημαντικό είναι η αναπαλαίωση και επαναλειτουργία του σταφυδεργοστάσιου του ΑΣΟ που είναι στον πύργο, το οποίο θα γίνει έδρα του φεστιβάλ, αλλά αν έχω χρόνο θα μιλήσω στο τέλος γι' αυτό. Αρχικά θέλω να πω το εξής σχετικά με την δομή του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας, λοιπόν, έχει την εξής δομή. Το κομμάτι που είναι ταινίες μυθοπλασίας. Επαγγελματικές ταινίες που έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία. Ακόμη και συνάδελφοι πολλοί, μερικές φορές δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν αναφερόμαστε, όταν λέμε ταινίες για παιδιά και νέους, δεν αναφερόμαστε ταινίες που έχουν γίνει από παιδιά, αλλά ταινίες που έχουν γίνει από επαγγελματίες, πολλές από τις οποίες κατά καιρούς είναι οι εθνικές υποψηφιότητες των χωρών τους στα Όσκαρ, με διεθνή βραβεία σε άλλα φεστιβάλ ενηλίκων κλπ. Επομένως, να ξεκαθαρίσω ότι είναι επαγγελματικές ταινίες οι οποίες έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία. Από πέρυσι το παιδικό, το ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, δηλαδή αναφέρομαι πάλι σε επαγγελματικά ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία, αποτελεί αυτό το τμήμα ένα διακριτό και ανεξάρτητο τμήμα μέσα στο φεστιβάλ. Και ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό παιδικό φεστιβάλ που δημιούργησε ακριβώς διακριτό τμήμα για το ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν ένας περιορισμένος αριθμός φεστιβάλ στην Ευρώπη ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους, αλλά διευκρινίζω ότι κανένα από τα φεστιβάλ που ήταν ταινιών μυθοπλασίας δεν είχε λειτουργήσει μέχρι τώρα ανεξάρτητο τμήμα. Η τρίτη δομή του Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι η Κάμερα Ζιζάνιο, η οποία είναι μια ευρωπαϊκή συνάντηση νεανικής οπτικοακουστικής δημιουργίας. Δηλαδή, είναι μια συνάντηση όπου έρχονται παιδιά και έφηβοι, παρουσιάζουν τις ταινίες που έχουν κάνει, τα προγράμματα που έχουν κάνει κάθε είδους και επίσης ανταλλάσσουν απόψεις και συμμετέχουν σε εργαστήρια. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι που είναι από παιδιά δημιουργημένο. Ένα πέμπτο και σχεδόν ανεξάρτητο τμήμα του φεστιβάλ που συνεργάζεται με όλα είναι το τμήμα της εκπαίδευσης. Από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε είχαμε θέσει το τμήμα της κινηματογραφικής παιδείας
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως ξέρετε, δεν είχε γινόταν τότε συζήτηση για την καλλιτεχνική παιδεία. Κυρίως μιλούσαμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εδώ και ο Βασίλης, ο Βαθέας και ο Τόνης και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι είχαν συμμετάσχει σε συνέδρια που είχαν γίνει για την εκπαίδευση αυτή την περίοδο και λοιπά. Δίδαξες πανεπιστήμιες. Επίσης, ακόμη καλύτερα. Δεν θέλω να πω, ακόμη καλύτερα. Βάλαμε λοιπόν το θέμα της παιδείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που λέμε οπτικοακουστικός εγγραμματισμός. Χαίρομαι που τα τελευταία χρόνια σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις ακούω περισσότερο την φράση cinema education παρά media education. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι ο κινηματογράφος είναι η βάση της παιδείας. Και αυτό πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό και να μην τα βάζουμε όλα γενικά. Φυσικά είναι μέσα επικοινωνίας όλα, αλλά το ζητούμενο είναι ποια είναι η τέχνη και πώς αποκτούμε παιδεία και κατανόηση γύρω από τα μέσα γενικότερα. Εάν δεν αποκτήσουμε κινηματογραφική παιδεία, θεωρώ πολύ δύσκολο να αποκτήσουμε παιδεία στα μέσα γενικότερα. Ένα πέμπτο κομμάτι λοιπόν του φεστιβάλ, που δεν είναι ανεξάρτητα, υπάρχουν νήματα που το συνδέουν όλα αυτά, είναι η ταινιοθήκη ταινιών για παιδιά και νέους και το εναλλακτικό δίκτυο διανομής αυτών των ταινιών. Αυτό ήταν απαραίτητο, γιατί όπως ξέρετε, όταν έρχονται οι ταινίες στα φεστιβάλ, έρχονται για μία ή δύο προβολές και στη συνέχεια φεύγουν και επιστρέφουν στους παραγωγούς ή στους διανομής. Η ζήτηση όμως που υπήρχε από την εκπαιδευτική κοινότητα για ταινίες που εκτός από ψυχαγωγικό θα έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και κυρίως ταινίες που θα έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία ήταν έντονη και αυτό μας οδήγησε, αυτή η ανάγκη μας ανάγκασε, ευχαριστώ Βασίλη, αυτή η ανάγκη μας ανάγκασε να δημιουργήσουμε την ταινιοθήκη για το εναλλακτικό δίκτυο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η συνεργασία μας με την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και με μικρές δομές που υπήρχαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας έδωσε μια ανάπτυξη περαιτέρω και επειδή πιέζει και ο χρόνος να πω θεωρώ υποδειγματική τη συνεργασία που είχαμε αναπτύξει με μια ομάδα στα Χανιά που αυτή τη στιγμή έχει μεταξελιχθεί σε φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Χανίων κατά τη γνώμη μου ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά φεστιβάλ που υπάρχουν και αντιλαμβάνεστε ότι με αυτό φύγω για το θέμα των συνεργειών που πρέπει να γίνονται και ανάμεσα στα φεστιβάλ και στους άλλους φορείς. Ήδη γίνονται αρκετά. Κλείνω με το ένα λεπτό που έχω σε μια μεγάλη έλλειψη που υπάρχει στη χώρα μας. Είναι η έλλειψη παραγωγής ταινιών για παιδιά και νέους. Ο κύριος Κοσμόπουλος ξέρει ότι η διεθνής αγορά ζητάει ταινίες που έχουν στο επίκεντρο την παιδική και νεανική ηλικία. Πηγαίνουν στο περίπτερο του κέντρου κινηματογράφου και στις Κάνες και στο Βερολίνο και λένε ταινίες για παιδιά. Έχουμε λοιπόν ένα φαινόμενο να υπάρχει ζήτηση πάνω σε ένα είδος και να μην υπάρχει παραγωγή. Με τον κύριο Κοσμόπουλο έχουμε κάνει μία συζήτηση η οποία θα προχωρήσει και
βαθύτερα, γιατί δεν παράγονται, γιατί το κέντρο κινηματογράφου αυτή τη στιγμή έχει πρόβλεψη στον κανονισμό του για χρηματοδότηση ταινιών για παιδιά και νέους. Πιστεύω ότι ο λόγος είναι, επειδή δεν έχει δημιουργηθεί ακριβώς αυτή η έλλειψη παιδείας που υπήρχε επί χρόνια πάνω στον παιδικό και νεανικό κινηματογράφο, φοβίζει τους δημιουργούς να καταπιαστούν με ένα είδος κινηματογραφικό που έχει μια ειδική προσέγγιση και ανάλυση, ενώ με μια σειρά σεμιναρίων και με κάποιες διευθυντικές κινήσεις πιστεύω πως θα μπορέσουμε να αναπτυχθεί αυτό το είδος από τη στιγμή που υπάρχει και ζήτηση, και όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και ο χώρος της εκπαίδευσης το έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ.